Σε πλήρη νέκρος έχει οδηγηθεί το Περιφερειακό Ελεκτικό Κέντρο Ασφάλιση Κρήτη. Στην ελεκτική υπηρεσία, η οποία συμβάλλει στην καταπολέμηση τη αδίλωτη εργασία και τη φοροδιαφυγή, εργάζονται μόλι τέσσερι ελεγκτέ από του 14 που ήταν αρχικά. Αντιθέτω, βλέπουμε κινήσει από αποδυνάμωση αυτών των υπηρεσιών. Προφανώ, γιατί αποσκοπούν κάπου. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε σε μια περίοδο που ανθίζει μαύρη εργασία να μην υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Εδώ όμω και τέσσερα χρόνια βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να αποδομείται αυτό ο ελεκτικό μηχανισμό. αυτή τη στιγμή παραμένουν δύο ελεκτέ στο Εράκλειο και άλλοι δύο στα Χανιά. Είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεω. Είναι τραγελαφικό σε, μια, σε ένα τέτοιο μεγάλο νομό να υπάρχουν μόνο δύο άτομα. Πραγματικά ή θα είναι περίπτωση να τύχει ο άλλο στο λαχείο, πραγματικά για να πετύχει έλεγχο ποτέ στον εργασιακό του βίο, αλλά πραγματικά κατόρθωτο. Και ειδικότερα και για εμά του οικοδόμου είναι ένα μεγάλο ζήτημα η μαύρη ανασφάλιση στην εργασία. Και δεν είναι μόνο αυτό βέβαια. Εδώ βλέπουμε τώρα συνάδελφου οικοδόμου που είναι 40 χρόνια στην οικοδομή και περνούνται ένσημα σαν να είναι εργάτη. Για την αποδυνάμωση του ΠΕΚΑ Κρήτης, Εργατικό Κέντρο ηρακλείου, Σωματείο Ξενοδόχο Υπαλλήλων και Συνδικάτο Οικοδόμων εκφράζουν την ανησυχία τους και ζητούν την ενδυνάμωση του λεκτικού μηχανισμού προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και να αντιδικοποιηθούν οι έλεγχοι στους χώρους εργασίας παίζουν με την νοημοσύνη μα. Ε, δύο ελεκτές τι να κάνουν σε ολόκληρη Ανατολική Κρήτη, όταν είναι χιλιάδε οι επιχειρήσει. Ε, και βλέπουμε και άλλα φαινόμενα, όπω και στην επιθεώρηση. Την περασμένη εβδομάδα είχα μια πληροφόρηση πάλι ότι δεν είχαν οι αυτοκίνητο οι άνθρωποι να κάνουν ελέγχου. μια δεν. Καλά, ναι, στο ναι στο κάτι τέτοιο μα πληροφορήσαν. Την άλλη φορά είχαν πρόβλημα με τα καύσιμα αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό πια είναι ίσως μια πολιτική της κυβέρνησης να μην θέλει να ενοχλήσει κάποιους οι οποίοι παρανομούν εις βάρος των εργαζομένων. Θα κάνουμε παρέβαση και θα σχεδιάσουμε δηλαδή ουσιαστικά αυτό και να ενδυναμωθεί και ο μηχανισμός του ΙΚΑ με παραπάνω άτομα, γιατί φανταστείτε τέσσερις υπαλλήλια και ακόμη και οι δεκατέσσερις στην αρχικό ήταν πολύ λίγο για ένα ιδιωτικό τομέα, για μια περιοχή σαν την Κρήτη που έχει χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχα και η ενίσχυση του σώματο επιθεώρησης εργασία, αλλά και τεχνική ασφάλειας. Πραγματικά εδώ είναι οι πατέντες διάφορων ουσιαστικά στο να κλέβουν την ασφάλιση αυτή και ακόμη αυτή τη λειψή που βάζουν στους συνάδελφους του οικοδόμους. Όπως τονίζουν συνδικαλιστές, στα τέσσερα χρόνια που λειτουργεί το ΠΕΚΑ Κρήτης υπήρξαν απτά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και όχι μόνο. Ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει όταν ανοίγουν τα ξενοδοχεία ή όταν κλείνουν. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι δουλεύουν ανασφάλιστοι. Εκεί λοιπόν στείλαμε όπου γνωρίζαμε αυτό το συγκεκριμένο ελεκτικό μηχανισμό το ΠΕΚΑ και βρήκαμε ανασφάλιστους. Βλέπουμε περιπτώσεις ότι οι εργαζόμενοι την κοπανάνε από τα παράθυρα, από την παραλίε. Τους κρύβουν στα ψυγεία, τα ψυγεία, και στα ψυγεία τους κρύβουν, στα υπόγεια τους κρύβουμε. Τα έχουμε δει γιατί συμμετέχουμε σε αυτούς τους ελέγχου.